Αφημιζόμενοι συνεχώ, ο κύριο Βασιλάκο, ο πρόεδρο του Internet Now, είναι εδώ κοντά μα. Για να τα δείξουμε όλα. Για να τα δείξουμε όλα. Αλλά λέω, κοιτάξτε εδώ, yeah. έχουμε μαζέψει μερικέ από τι αγγελίε yeah, yeah. που ιδιωτικοί ερευνητέ υπόσχονται παρακολούθηση. Yeah. Δείτε εκεί, κύριε Βασιλάκο, σα. Παρακολούθηση yeah. κινητού. Εδώ. Yeah, yeah. Viber, WhatsApp, Messenger, yeah. Facebook, τα emails, yeah. τα πάντα. Και ζητάνε αυτά τα χρήματα και τα ποσά που είδαμε νωρίτερα. Αυτό το πράγμα είναι κραυγαλαία παράνομο. Είναι παράνομο. Γιατί δεν του μαζεύουν όλου αυτού. Τα λένε, τη διαφημίζουν την πραγματικά του εδώ. Πώ το ανεχόμαστε σαν κοινωνία δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι οριακά όλη αυτή η δραστηριότητα στο όριο τη νομιμότητα. Που δεν γιατί... είναι στο όριο. Όταν σου λέει ότι φέρουμε εδώ ένα κινητό yeah. που μπορεί να είναι ε, τη φιλενάδα σου, τη γυναίκα yeah. σου, του ε, ανταγωνιστή σου στη δουλειά, του υπαλλήλου σου ίσω που μπορεί. Και εγώ θα το παρακολουθήσω ότι δεν είναι καθόλου νόμιμο. Yeah. Είναι, είναι ε, καραπαράνομο δηλαδή. Το είπα επιστημονικά. Αλλά... Ναι. Λοιπόν, είναι παράνομο. Τι υπόσχονται λοιπόν, πρόσβαση στο κινητό. Το ναι. κινητό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Το μπορούμε να προστατευτούμε, Αυτό είναι το ερώτημα. Mm -hmm. Η απάντηση είναι ότι με τον χαμό που δημιουργήσαμε ω χώρα, γιατί ήταν παγκόσμια πρώτη αυτό που συνέβη στην Ελλάδα σε τέτοιο μέγεθο, κινητοποιήθηκε και η Apple και η Google. Και τι έκαναν, Ενεργοποίησαν τη λειτουργία απομόνωση, την οποία θα δείξουμε και σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από εδώ. Ωραία, πάμε να το δούμε και δείτε το με προσοχή. Θα το δούμε αρκετέ φορέ. Είναι, είναι αυτό και θα σα πούμε πού είναι χρήσιμο. Yeah. Πάμε να το δεί... Από την αρχή να μα το δείξετε, κύριε Βασιλάκο, πώς, πού το βρίσκει κανεί και τι χρησιμότητα έχει. Λοιπόν, ανοίγουμε το μενού που έχει να κάνει με την ασφάλεια και το απόρριτο. Πάνω γράφει απόρριτο και ασφάλεια. Mm -hmm. Αυτό ισχύει για το iPhone. Ναι. Yeah. Στην περίπτωση των κινητών Android, τι κάνουμε, Πατάμε παρατεταμένα, είναι η πιο εύκολη κατάσταση, το πλήκτρο κλεισίματο, την απενεργοποίηση. Ναι. Πατάτε λοιπόν απε... παρατεταμένα την απενεργοποίηση και σα λέει, θέλετε να μπείτε σε. δεν το λέει η απομόνωση, όπω το λέει εδώ η Apple και το ενεργοποιούμε, θέλετε να μπείτε σε καθεστώ έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Αν πείτε έκτακτη ανάγκη, δηλαδή συνάντηση υπουργών, συνάντηση υπουργών, συνάντηση βολευτών. Μπαίνει σε συνάντηση... έκτακτη ανάγκη. Μπαίνει σε έκτακτη ανάγκη. Ωραία. Πάμε να το δούμε τώρα εδώ στο iPhone πώς γίνεται. Μας ναι. είπατε για το, για το Android. Εδώ πώς γίνεται. Είμαστε λοιπόν στο, σε ποιο είπατε, στο απόρριτο. Απόρριτο και ασφάλεια. Απόρριτο και ασφάλεια. Πατάμε και... λειτουργία απομόνωσης. Είναι πού κάτω-κάτω στην, ε... Είναι κάτω-κάτω, μα είστε τρομερό κύριε Βαγκελάτο. <μιλίω> το, το, το ξέρετε τεχνικά καρτίδισμένο. Ότι σε πριν από λίγο. Να μιλάμε. Λοιπόν, λειτουργία απομόνωση, <stato> κάτω-κάτω στο απόρριτο και ασφάλεια. Μάλιστα. Μπαίνω στο μενού απόρριτο και ασφάλεια, πατάω. Ελευθερία, λοιπόν, είναι λειτουργία απομόνωση. Το πατάω. Και μου λέει, με προειδοποιεί, είστε σίγουρο. Γιατί θα σα βάλω σε τέτοιο καθεστώ λειτουργία που αν κάποιο πάει να παρέμβει, δεν λειτουργεί η Τηλεφωνική σύνδεση. Θα την κόψω. Αν κάποιο πάει να σα χακέψει στο ίντερνετ, θα κόψω την ιντερνετική σα σύνδεση. Δίνουμε δικαίωμα λοιπόν στη συσκευή να μα προστατεύσει και πατάμε κάτω-κάτω που λέει ενεργοποίηση τη λειτουργία απομόνωση. Ένα λεπτό. Όταν το ενεργοποιήσω αυτό, να. μπορώ να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ, να μιλήσω στο ε, ε, WhatsApp, στο Viber, στο Messenger, όλα αυτά που βλέπουμε να. εκεί πέρα. Έχετε περιορισμένη. Πρόσβαση στο ίντερνετ. Που σημαίνει. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες. Ε, με εδώ είναι το κλειδί τώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Άμα το πατήσω, το πατάω τώρα, ενεργοποίηση, με προειδοποιεί ξανά, μου λέει είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνεις και πατάω ναι. Συνεχίζω. Ενεργοποίηση. Αμέσως μου ζητάει τον κωδικό πρόσβασης που τον βάζω, θα τον αλλάξω οπότε δεν με πειράζει που τον τραβάει η κάμερα. Και τι κάνει, επανεκκίνηση του κινητού, μαύρη οθόνη. Τώρα επανεκκινεί το κινητό. Με βάση αυτή την προστατευμένη λειτουργία. Ναι. Και μόλι ανοίξει, μόλι επανέλθει σε λειτουργία, θα δούμε μαζί ότι είναι απομονωμένο το κινητό. Εντάξει κύριε Βασιλάκο, το ερώτημα μου είναι όμω απλό. Επειδή το κινητό μα πια είναι, όπω το είπατε, η προέκταση ναι. χεριών και ματιών. Ναι. Αν λοιπόν θέλω να μπω στο ίντερνετ να βρω μια πληροφορία. Ναι. Να μπω στα Google Maps και να βρω μια διεύθυνση. Ναι. Να μιλήσω στο Viber. Μπορώ όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση στο κινητό. Μπορείτε, αλλά δεν υπάρχουν τα κούκκις λειτουργίας που σας βοηθούν και σας κάνουν τη ζωή εύκολη. Δηλαδή, θα μπείτε να ψάξετε και θα ζητήσετε μια πληροφορία. Δεν θα σας φέρει τα πρώτα αποτελέσματα, θα σας φέρει τα ουδέτερα αποτελέσματα. Ναι. Που σημαίνει, ορίστε, μπήκα τώρα σε λειτουργία απομόνωσης, σας το δείχνω κιόλα. με προειδοποιεί ότι είμαι σε λειτουργία απομόνωσης και αυτή τη στιγμή είναι ε, ουσιαστικά περιορισμένη όλη η χρήση του κινητού και αν ανοίξω, γιατί τώρα το έβαλα επειδή είμαστε ζωντανά σε καθεστώς πτήσης, το ανοίγω λοιπόν εδώ και με το που μπαίνω οτιδήποτε για να κάνω και για να βρω, ας πούμε μια διεύθυνση στο ίντερνετ, μου λέει είσαι σε καθεστώς απομόνωσης ό,τι ψάξεις θα είναι περιορισμένο Μάλιστα. και σε προστατεύω ανά πάσα στιγμή, πώς δεν σε αφήνω να μπει σε σελίδες και σε site τα οποία είναι προβληματικά γιατί σου υποκλέπτουν πληροφορίε. Τώρα από την άλλη πλευρά βέβαια, όλε αυτέ οι καταστάσει παρακολούθηση ψαρεύουν δεδομένα από παντού. Δηλαδή ναι. ε, είδαμε ότι μπορεί να παρακολουθείτε το χι πολιτικό πρόσωπο και μπορεί να παρακολουθείτε η γυναίκα του, ο ποιο τον του συνεργάτη. Ναι, το. ε, άρα σημαίνει ότι όταν. Γιατί εδώ το μπορεί να το ενεργοποιήσει κιόλα γιατί μπορεί να θέλει να μιλήσει με κάποιον ναι. και να μην θέλει κάποιο να ακούει εκείνη την ώρα τη ομιλία. Ε, μετά άμα βγει να τα πει κάπου εσύ ή κάπου εκείνο. Πάλι έχουν ακουστεί. Μα, ναι, ακριβώ αυτό γίνεται. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι τώρα, επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, είμαστε δυνάμοι όλοι οι στόχοι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν είναι... κάτι που θα μπορούσε να... να καταστεί εφικτό το να απομονώνουν οι ίδιε τι συσκευέ αυτά τα κακόβουλα λογισμικά. Δηλαδή, λέει, σου στέλνουν ένα. Μήνυμα, πατά εσύ το link και ξαφνικά αρχίζει και ενεργοποιείται το Predator. Ναι. Δεν θα μπορούσε να μπλοκάρετε αυτό. Σα ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε κάτι παρεξηγημένο. Τι σημαίνει ότι σου στείλανε κάτι, Στη γλώσσα μα λέμε ότι το Predator έχει 100 σφαίρες. Αυτό πουλάνε με 10 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει κάποιο αγόρασε 100 σφαίρες, 100 συσκευέ. Ναι. Που σημαίνει ότι κάθε στόχο έχει 3 συσκευέ. Πώ λειτουργούσε λοιπόν αυτό, γιατί δεν ήταν ούτε καν μηνύματα. Το μήνυμα θα το είχαν αντιληφθεί όλοι. Ήτανε μία έγκριση σε επίσκεψη δικτυακού τόπου. Ακόμα και αυτό. Αυτό κάνανε στο Predator. Βάλανε, νόμιζες ότι μπαίνεις Α, ναι. στο MegaTV.com, νόμιζες ότι μπαίνει στο e στο Πρώτο Θέμα, στο NGR για να τα πω όλα και την ώρα που έδινε συνένεση... Η συνένωση ήταν predator. Δεν ήταν συνένεση. Ναι, αυτό είναι γιατί σου έστελναν ένα link το οποίο είχε μια είδηση ας πούμε, που υποτίθεται ότι θα σε ενδιαφέρεσαι. Έναν στον υπουργό, κοίτα, τη γράφουν για σένα στο τάδε site. Ακριβώ αυτό. Πατώντα αυτό, ενεργοποιούσε το predator. Ναι. Δεν, δεν μπορεί να υπάρξει ένα τρόπο την ώρα που πα να πατήσει αυτό να μπλοκαριστεί γιατί θα σου πει ότι δεν είναι η συνένεση στο site, αλλά είναι το άνοιγμα τη πόρτα για να μπει η παρακολούθηση στο κινητό σου. Μόνο με τη λειτουργία απομόνωση ή καθεστώ έκτακτη ανάγκη για τα άλλα κινητά που δείξαμε πριν. Μα, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Τρόπος, δεν υπάρχει τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπο και γι' αυτό και όλοι παίρνουμε την ασφάλειά μα στα χέρια μα. Κύριε Βασιλάκο, σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Αν θέλετε την γνώμη μετά από όλα αυτά, δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι αυτό που είπε ο κύριο Βασιλάκο. Δεν υπάρχει ασφάλεια.